Η διπλή αναδρομική έκθεση ζωγραφικής με πάνω από 200 έργα του οικαστικού Μάρκου Καμπάνη εγκαινιάστηκε στο Κέντρο Τέχνης του Δήμου Βόλου Τζόρτζιο Ντεκήρικο με την στήριξη του Πρόεδρου της Μαγνήτων Κιβωτού και Μητροπολίτη Δημητριάδους κ. Ιγνατίου. Η έκθεση έχει θέμα ζωγραφική στο Άγιον Όρος και η παράλληλη προς αυτήν στο χώρο τέχνης Δέλτα φέρει τον τίτλο «Το Μουσείο των Δέντρων και 365 με έργα του καλλιτέχνη», τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε τρεις διαφορετικές παλαιότερες εκθέσεις. Εδώ στο Ντεκήρικο είναι το πρώτο μέρος μιας διπλής έκθεσης που γίνεται στο Βόλο. Το δεύτερο μέρος είναι στην Γκαλερί Δέλτα. Εδώ σε αυτή την αίθουσα παρουσιάζονται έργα από το Άγιο Όρος. Με το Άγιο Όρος έχω μια σχέση τα τελευταία 30 χρόνια, είτε συνεργαζόμενος είτε κάνοντας δικά μου έργα. Και έτσι έχει γίνει μια επιλογή από πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά, σχέδια, εικονογραφίες βιβλίων, αναπαραστάσεις τοιχογραφιών που παρουσιάζουν όλη την. Το εύρος των δραστηριοτήτων μου τα 30 χρόνια που το επισκέπτομαι. Είναι μια ευκαιρία βέβαια για κάποιους που δεν έχουν πάει στο Άγιο Όρος να δουν κομμάτια του όρους, αν θέλετε. Και επίσης και τοιχογραφίες που είναι δύσκολο κανείς να τις δει, τις βλέπει εδώ σε μεγάλες φωτογραφικές αναπαραγωγές. Την έκθεση συνδιοργανώνουν οι Μαγνήτων Κιβωτός της Μητροπόλεως Δημητριάδος και ο Χώρος Τέχνης Δέλτα με την ευγενική υποστήριξη της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΔΕΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου. Η έκθεση με τίτλο «Ζωγραφική στο Άγιον Όρος» παρουσιάζει έργα του ζωγράφου αποκαλυπτικά της ιδιαίτερης σχέσης του με το Άγιον Όρος, μια σχέση που κρατά σχεδόν μια 30ετία. Να σημειωθεί πως ο Μάρκος Καμπάνης ανήκει στους ανανεωτές της εκκλησιαστικής μας ζωγραφικής, καθώς πατά γερά στην παράδοση αιώνων, χωρίς όμως να την χειρίζεται μιμητικά, αλλά συνθέτοντας ένα προσωπικό ζωγραφικό παράδειγμα. Στο χώρο τέχνης Δέλτα, οι επισκέπτες θα δουν μια επιλογή έργων. Το Μουσείο των Δέντρων πραγματεύεται την ιστορία της τέχνης μέσα από αναπαραστάσεις δέντρων από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή. Η σειρά 365 παρουσιάζει έργα ζωγραφισμένα ένα κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του έτους. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 7 Νοεμβρίου.